Γεια σας, παρακολουθείτε την εκπομπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σήμερα είμαι εξόχως χαρούμενη για την συνέντευξη που πρόκειται να πραγματοποιήσουμε, διότι έχουμε μαζί μας έναν ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή, το δόκτορα Γρηγόρη Βασιλιάδη, ο οποίος είναι και συγγραφέας βιβλίων με τελευταίο σε σειρά της εξομολογής ενός ψυχοθεραπευτή. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εγώ ευχαριστώ, Γλυκερία. Είναι χαρά μου να μιλήσουμε ελεύθερα για θέματα τα οποία τα θεωρώ νευραλγικά για την ύπαρξή μας. Ακριβώς έτσι, και επειδή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει ως έμβλημα τον Πλάτωνα, τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο, διάβαζε ένα ρητό του και θα το κάνω σαν πάσα για να ξεκινήσουμε μια πολύ ωραία κουβέντα για τον έρωτα, τις υπαρξιακές διαστάσεις, λίγο να βάλουμε μέσα την αυτογνωσία, τη μοναξιά των νέων και τελικά την ολοκλήρωση του ανθρώπου, γιατί αυτό είναι και ο έρωτας. Και ο Πλάτωνας είχε πει ότι ένας ήρωας γεννιέται ανάμεσα σε 100, ένας σοφός βρίσκεται ανάμεσα σε 1000, αλλά ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος μπορεί να μην βρεθεί ούτε ανάμεσα σε 100.000. Δίνω το λόγο σε εσάς και ξεκινάμε από όσο πιστεύετε. Πολύ ωραία. Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος λοιπόν είναι κάτι πολύ σπάνιο. Αυτό μας λέει ο Πλάτωνας. Τώρα, η ολοκλήρωση του ανθρώπου, έτσι είναι, το ξέρουμε όλοι μας, ότι επιτυγχάνεται μέσα από την αυτογνωσία, από την προσπάθεια να κατακτήσει κανείς την αυτογνωσία. Τώρα, ποια είναι η θέση του έρωτα σε αυτή την επίτευξη της αυτογνωσίας. Οι δύο βασικοί μοχλοί του πολιτισμού μας είναι ο έρωτας και ο θάνατος. Αυτές οι δύο διαμετρικά αντίθετες θέσεις, να το πούμε, που βαθιά προβλήματα, άλυτα, σκοτεινά, και ο έρωτος και ο θάνατος έχουν κάποια κοινά σημεία. Ο έρωτας, όπως το βλέπω εγώ και όπως το βλέπει και η ψυχολογία, αλλά και η φιλοσοφία, είναι πέρα από... σήμερα έχει καταντήσει καταρχάς να θεωρείται απλά να ταυτίζεται η έννοια με τη σεξουαλική συνέβρεση ή με το ρομαντικό ειδύλιο. Έτσι, δηλαδή μια καθαρά διασχισιακή συνθήκη, στην οποία ο σκοπός είναι είτε η ικανοποίηση η δική μου, ή η ικανοποίηση του συντρόφου, σε βιολογικό, σεξουαλικό ή ρομαντικό επίπεδο. Ο έρωτας βέβαια είναι κάτι πολύ πιο βασικό και πολύ πιο εκτεταμένο και βαθύ, κατά τη γνώμη μου. Από αυτόν τον ορισμό. Περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο έρωτας είναι κινητήρια δύναμης που κινεί τόσο το μικρό σύμπαν, δηλαδή το βάθος του ανθρώπου, προς την ολοκλήρωσή του, όσο και του σύμπαντος. Είναι δηλαδή περισσότερο, θα λέγαμε, είναι μια συνθήκη στην οποία χωρίς αυτή δεν μπορεί να ζήσουμε, είναι η αναπνοή μας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία κινητικότητα εσωτερική χωρίς τον έρωτα, αλλά ούτε και χωρίς τον φόβο του θανάτου. Ο έρωτας σε κάποιο επίπεδο, κατά τη γνώμη μου, έρχεται να καλύψει μια βαθιά παινία. Το λέγαμε και πριν για τον αρχαιοελληνικό μύθο. Ακριβώς. Έρχεται να καλύψει ένα πολύ βαθύ, μια βαθιά έλλειψη, ένα βαθύ φόβο του ανθρώπου, την γνώση του ανθρώπου στα κατάβαθά του, ότι από μόνος του είναι τεμαχισμένος, κομματιασμένος, ανολοκλήρωτος. Ο έρωτος λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είναι μια ψυχική ορμή, ενέργεια, που έρχεται ακριβώς να γεμίσει το κενό που αφήνει το τραύμα του μη ολοκληρωμένου. Βέβαια, το μεγάλο άγχος του ανθρώπου, πίσω από κάθε επίτευγμά του, κρύβεται το άγχος του θανάτου. Δηλαδή, το γεγονός ότι η ζωή μας έχει μια ημερομηνία λήξης, η ζωτικότητά μας επίσης έχει μια ημερομηνία λήξης, και ότι αν δεν... το γεγονός ότι είμαστε περιορισμένοι χρονικά, μας διακινεί μέσα μας όλη αυτή δημιουργεί μια εσωτερική κινητικότητα που με αυτή την εσωτερική κινητικότητα καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε όλα τα βαθιά ερωτήματά μας. Ο έρωτας είναι αυτή η ενέργεια
που έρχεται να μας οδηγήσει στην αυτοεκπλήρωση. Η αυτοεκπλήρωση δεν είναι μια μοναχική διαδικασία. Έχει το διασκεσιακό της χαρακτήρα. Δηλαδή πρέπει, μπορούμε μόνο να αισθανθούμε ολοκληρωμένοι όταν λένε, ας πούμε, ότι ο έρωτας είναι να βρούμε το άλλο μας μισό. Αυτό συνήθως το περιορίζουμε στην ανέβρεση ενός συντρόφου. Σωστά. Είναι σε ένα επίπεδο νέων σχέσεων, όντως, πραγματικά, ο άνθρωπος θέλει να συμπληρωθεί, να βρει το άλλο του μισό και έτσι ψάχνει να βρει ένα σύντροφο. Από μικρός, ας πούμε, κάποιος είναι κάποιος ερωτικός άνθρωπος. Δηλαδή, τι σημαίνει ερωτικός άνθρωπος? Σημαίνει ότι μέσα του διακινείται, υπάρχει μια ανάγκη η οποία ξεκινάει από ένα έλλειμμα. Το έλλειμμα είναι ότι εγώ δεν είμαι αρκετός. Για ποιο πράγμα δεν είσαι αρκετός? Αισθάνομαι μια βαθιά έλλειψη. Για ποιο πράγμα δεν είσαι αρκετός? Δεν είμαι αρκετός. Βλέπει κάποια παιδάκια από μικρά είναι ερωτευμένα. Δηλαδή είναι συνέχεια ερωτευμένα. Έτσι. Από μικρά είναι ερωτευμένα με κοριτσάκι, με αγοράκι κλπ. Τι είναι αυτό τώρα? Κοιτάξτε, τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι λίγο πιο πίσω, που είναι το θέμα της από όπου ξεκινάει το βασικό έλλειμμα. Ψυχολογικό το τρόπο να το πιάσουμε. Το έλλειμμα ξεκινάει από εκεί που ξεκινάει η πρώτη σχέση. Η πρώτη σχέση είναι η σχέση με τη μητέρα μας. Σε ένα χρόνο και σε ένα τόπο και σε ένα τρόπο που εμείς δεν είχαμε συνειδητή επίγνωση του ποιοι είμαστε. Είναι η στιγμή που γεννιόμαστε ή ακόμα και πριν τη γέννηση και τον πρώτο χρόνο ταυτιζόμαστε με ένα πρόσωπο το οποίο για μας είναι όλο το σύμπαν. Το προσωπικό μας σύμπαν. Αυτό το πρόσωπο συνήθως είναι το πρόσωπο του τροφού, είναι το πρόσωπο της μητέρας και έτσι φτάνουμε να αισθανόμαστε ότι οτιδήποτε ανταπόκριση παίρνουμε από αυτό το πρόσωπο, η μη ανταπόκριση, η ελληματική ανταπόκριση, αυτό είμαστε εμείς. Αν δηλαδή το μωρό έχει συγκεκριμένες ανάγκες, έτσι, εκτός την τροφή, φροντίδα, έχει την ανάγκη να είναι μαζί με κάποιον, να αισθανθεί ασφάλεια, αλλά και να αισθανθεί ότι υπάρχει νόημα σε αυτή τη ζωή. Νόημα σε αυτή τη ζωή σημαίνει ότι εκτός από ασφαλής είμαι και χαρούμενος. Αυτό θα το δώσει αυτή η πρώτη επαφή, η πρώτη επαφή με τη μητέρα του. Άρα, δεν την πάρει, αυτό θα εκδηλωθεί μετέπειτα και στις ερωτικές σχέσεις στην ενήλικη ζωή. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Συνήθως, όπως λέει και ένας πολύ μεγάλος ψυχαναλυτής, ο Ντόναλντ Γουίνικοτ, συνήθως δεν υπάρχει αυτό που λέμε αρκετά καλή μητέρα. Η μητέρα πάντοτε είναι αντικείμενο τεράστιων προβολών. Δηλαδή, το πρόσωπο της μητέρας σηκώνει την προβολή του θεϊκού στοιχείου που ψάχνει ο άνθρωπος υπαρξιακά να βρει και αυτό το θεϊκό πρόσωπο λοιπόν συνήθως προβάλλεται πάνω στη μητέρα. Δεν περιμένουμε τα πάντα από τη μητέρα πιο απλά. Και από την κόρη, κυρίως από το γιο. Αυτό ισχύει και από τις δύο πλευρές αντίστοιχα. Είναι πιο σύνθετη η σχέση, είναι πιο δύσκολη ο αποχωρισμός της μητέρας από την κόρη, πιο εύκολο ίσως ο αποχωρισμός του γιου. Αυτό δεν ισχύει για τις ελληνικές οικογένειες. Τα πράγματα είναι αρκετά προβληματικά σε αυτό το χώρο. Πάντως, εκείνο που εμείς τώρα καλούμαστε να πούμε εδώ είναι ότι ότι η ποιότητα των σχέσεων που φτιάχνει ένας άνθρωπος στη ζωή του, ακόμα και η ερωτική του επιθυμία, η ερωτικότητά του σαν μια υπαρξιακή διάσταση αναζήτησης του εαυτού, καθορίζεται από το βίωμα της σχέσης, των πρώτων σχέσεων, που είναι βασικά η σχέση με τη μητέρα. Οπότε, όσον αφορά αυτό το επίπεδο, πρέπει να δούμε ότι αυτή η έλλειψη που λέμε, που είναι η γενεσιουργός δύναμη του έρωτα, του ερωτικού ανθρώπου, ξεκινάει από ένα βασικό έλλειμμα στην πρωτογενή αυτή σχέση με τη μητέρα. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, επειδή εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος σε αυτό το θέμα, αν και η ψυχανάλυση στιγματίζει και καθορίζει την ποιότητα της σχέσης αυτής σαν απόλυτα σημαντική για την μετεξέλιξη του ανθρώπου ως υγιής ψυχική προσωπικότητα, ψυχικά, ή ως προβληματική ή διαταραγμένη προσωπικότητα, εγώ βλέπω και στη θεραπεία με ανθρώπους ότι οι άνθρωποι χρειάζονται
την όχι αρκετά καλή μητέρα, όπως λέει η ψυχανάλυση, τη χρειάζονται γιατί με τον ίδιο τρόπο που ακριβώς χρειάζονται να ζωοποιηθούν οι ίδιοι από το γεγονός της στέρησης. Δηλαδή, ακόμα και αν ήμασταν σε θέση να έχουμε μια μια ιδανική σχέση, που δεν γίνεται, με τη φυσική μας μητέρα, δεν ξέρω αν ψυχοθεραπευτικά, δεν ξέρω αν αυτογνωστικά, θα ήταν μια καλή ευίωνη συνθήκη. Mm. Πιστεύω λοιπόν ότι τελικά η έλλειψη, η στέρηση του απόλυτου, που όλοι οι άνθρωποι το βιώνουμε, επειδή έχουμε μια προβληματική σχέση με το πρότυπο των σχέσεων, που είναι η σχέση με τη μητέρα, λειτουργεί πολύ θετικά, κατά τη γνώμη μου. Είναι πάρα πολύ θετική. Θετική με την έννοια ότι δημιουργεί ένα βασικό έλλειμμα το οποίο καλεί το άνθρωπο σε όλη τη ζωή. Από μικρόλης που είναι ερωτευμένος με κοπέλες ή το κοριτσάκι που είναι ερωτευμένα με αγοράκια, να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα μέσα από την αναζήτηση του άλλου, αλλά και από την αναζήτηση του ίδιου του εαυτού. Έτσι ξεκινάει, έτσι, αυτό είναι το σπέρμα δηλαδή της αυτογνωστικής εντελέχειας του ανθρώπου. Έτσι ξεκινάει. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα για μένα. Είναι ότι, ας πούμε, έχουμε την πανδημία, έτσι, εδώ και 2 χρόνια. Λοιπόν, η πανδημία φαίνεται να αναδεικνύει σε όλους μας και κοινωνιολογικές, από κοινωνιολογικές μελέτες και ψυχολογικές μελέτες που έχουν γίνει αυτόν τον καιρό, δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα κατάθλιψης, η οποία έχει βαθύνει από τον καιρό της κρίσης, δηλαδή συγκεκριμένα από το 2009-10 που εμφανίζεται η κρίση, με κορύφωση το 12 και μετά. Η οικονομική κρίση λοιπόν συνοδεύεται από μια πολύ σοβαρή ένταση των ψυχικών διαταραχών και καταθλιπτικών φαινομένων στην Ελλάδα, τουλάχιστον που μπορούμε να μιλήσουμε την Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν, ενώ πάει να υπάρχει μια καλυτέρευση όλα αυτά, έρχεται η πανδημία του 2019, αρχές του 2020, με αποτέλεσμα να καταγράφονται αυξημένη χρήση ουσιών, δηλαδή ουσιαστικά ενδείξεις παρέτησης από την ζωή. Να προσθέσω και εγώ στο σημείο αυτό μόνο μια πληροφορία, ότι πράγματι, γιατί με τα λύματα που μετράνε όλα αυτά για τον COVID και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βρήκανε τεράστια αύξηση στα ψυχοτρόπα, σε όλα αυτά τα βοηθήματα που σε βοηθούν να κοιμηθείς, επειδή δεν έχω πάρει ποτέ, δεν ξέρω τις ονομασίες τους να τις πω σωστά, εσείς σίγουρα ξέρετε καλύτερα από μένα, στις ναρκωτικές ουσίες, αλλά και στις αυτοκτονίες. Έχει γίνει πολλής λόγος, ναι, κατά διάρκεια της κρίσης, της οικονομικής κρίσης και τώρα που είμαστε ακόμα μέσα στο φάσμα της πανδημίας, όντως και αυτοκτονικότητα υπάρχει μεγαλύτερη, υπάρχει κατάθλιψη πολύ έντονη, η οποία εκφράζεται και από την κατάχρηση των ψυχότροπων ουσιών. Οπότε αυτό τι λέει, είναι πολύ σημαντικό για μένα να πούμε αυτό τι λέει. Αυτό λέει, κάποιοι λένε ότι έφταιγε η κρίση ή φταίει η πανδημία. Κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει αυτό. Με ποια έννοια δεν ισχύει? Ο ανθρώπινος ψυχισμός, όταν από νεαρός ψυχισμός έχει γαλουχηθεί, έχει καλλιεργηθεί σε μια επιβιωτική τακτική ανέβρεση λύσεων στα εσωτερικά του προβλήματα, έχει γαλουχηθεί δηλαδή στο να βρίσκει λύσεις, στο να επενδύει σε αυτό που λέμε ερωτική ενέργεια μέσα του, δεν καταβάλλεται από εξωτερικά γεγονότα, δεν καταβάλλεται από το εξωτερικό της κρίσης. Υπάρχουν πολύ πιο τραγικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, ο πρώτος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που ήταν ανίποτα συγκλονιστικές εμπειρίες για τον ανθρώπινο ψυχισμό, και σε κοινωνικό και σε συλλογικό επίπεδο. Οι άνθρωποι, δεν υπήρχε αυτοκτονικότητα σε συνθήκες ακραίες, πείνας, κακοπάθειας. Δεν υπήρχε αυτοκτονικότητα. Αντίθετα, έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι παλεύαν για να ζήσουν, θέλαν να ζήσουν. Η στέρηση λοιπόν, οι πολύ μεγάλες απώλειες σε έναν υγιή ψυχισμό, κατά τη γνώμη μου δημιουργούν μια ένταση εσωτερική και μια ανάγκη επιβίωσης.
η οποία τελικά έρχεται να καλύψει την απάθεια ή την ορμή του θανάτου. Άρα έχουμε αλλάξει εμείς οι άνθρωποι από τότε. Εκείνο που πιστεύω λοιπόν τώρα είναι ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια με πρόσχημα την τεχνολογική ανάπτυξη ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο, σε αυτό που λέμε η μετανεωτερική κοινωνία, καλλιεργεί συστηματικά και όσο περνάνε τώρα τα χρόνια όλο και πιο συστηματικά μια προσπάθεια, θα το έλεγα, υπάρχει μια κοινωνική θέσμηση του αντιερωτικού, της αντιερωτικότητας, μέσω της εξειδανίκευσης του ναρκισισμού. Σαν ο ναρκισισμός πλέον να είναι όχι μόνο μια αποδεκτή κοινωνική και ατομική ψυχική πραγματικότητα, αλλά να είναι σχεδόν επιβεβλημένο, ένα ιδανικό αξιακό που πρέπει όλοι να το υπηρετούμε σαν κανονικότητα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον ορισμό του ναρκισού, τι είναι? Μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει πλήρως την έννοια. Ναι. Ο ναρκισισμός, καταρχάς αυτό που λέμε πρωτογενής ναρκισισμός, είναι μία ιδιότητα που έχει ο άνθρωπος από την αρχή της ζωής του και είναι εξαιρετικά υγιές και επιβιωτικό πρότυπο, μηχανισμός, για να μπορεί να επιβιώνει. Δηλαδή το βρέφος, για παράδειγμα, είναι ένας οργανισμός ο οποίος, αν δεν έχει αυτή την ιδέα ότι είναι το απόλυτο κέντρο του σύμπαντος για τη μητέρα του, δεν μπορεί να επιβιώσει. Και η μητέρα του, ανταποκρινόμενο σε αυτό, το βλέπει σαν κέντρο του σύμπαντος. Και αυτό είναι πολύ καλό για αυτή τη σχέση. Έτσι μητέρα και βρέφος, στο αρχικό στάδιο της συνύπαρξής τους, επιβάλλεται να αισθάνονται ένα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το μωρό σιγά σιγά αισθάνεται τόσο ασφαλής ψυχικά, ώστε να μπορεί σταδιακά με τη βοήθεια της μητέρας του, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να διαχωριστεί, να εξατομικευτεί από τη μητέρα, να γίνει κάποιος άλλος. Για να γίνω κάποιος άλλος πρέπει να αισθάνομαι αρχικά ενοποιημένος με τη μητέρα μου. Mm. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά από ψυχαναλυτική άποψη τα πρώτα στάδια αυτής της σχέσης. Λοιπόν. Δηλαδή τα πόσα πρώτα χρόνια? Ο βασικός χρόνος, σύμφωνα με τις έρευνες ψυχανάλυσης, είναι το πρώτο έτος. Μάλλον από την αρχή της σύλληψης μέχρι το πρώτο έτος είναι ένα πολύ νευραλγικό χρονικό σημείο, στο οποίο ίσως καλύπτεται εξ ολοκλήρου ο ανθρώπινος ψυχισμός. Με κάποια πράγματα αλλάζουν τα επόμενα 4 χρόνια της ζωής. Δηλαδή, σύνολο μέχρι τα 5 με 6 χρόνια, σύμφωνα με τις μελέτες ψυχαναλυτικές, έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο, το εύρος και βάθος του ανθρώπινου ψυχισμού όσον αφορά. Έχει γίνει πολλής λόγος, ναι, κατά τη διάρκεια της κρίσης, της οικονομικής κρίσης και τώρα που είμαστε ακόμα μέσα στο φάσμα της πανδημίας, όντως και αυτοκτονικότητα υπάρχει μεγαλύτερη, υπάρχει κατάθλιψη πολύ έντονη, η οποία εκφράζεται και από την κατάχρηση των ψυχότροπων ουσιών. Οπότε αυτό τι λέει, είναι πολύ σημαντικό για μένα να πούμε αυτό τι λέει. Αυτό λέει, κάποιοι λένε ότι έφταιγε η κρίση ή φταίει η πανδημία. Κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει αυτό. Με ποια έννοια δεν ισχύει? Ο ανθρώπινος ψυχισμός, όταν από νεαρός ψυχισμός έχει γαλουχηθεί, έχει καλλιεργηθεί σε μια επιβιωτική τακτική σε ανέβρεση λύσεων στα εσωτερικά του προβλήματα, έχει γαλουχηθεί δηλαδή στο να βρίσκει λύσεις, στο να επενδύει σε αυτό που λέμε ερωτική ενέργεια μέσα του, δεν καταβάλλεται από εξωτερικά γεγονότα, δεν καταβάλλεται από το εξωτερικό της κρίσης. Υπάρχουν πολύ πιο τραγικά παραδείγματα, για παράδειγμα ο πρώτος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που ήταν ανίποτα συγκλονιστικές εμπειρίες για τον ανθρώπινο ψυχισμό και σε κοινωνικό και σε συλλογικό επίπεδο. Οι άνθρωποι, δεν υπήρχε αυτοκτονικότητα σε συνθήκες ακραίες, πείνας, κακοπάθειας, δεν υπήρχε αυτοκτονικότητα. Αντίθετα, έτσι, δηλαδή οι άνθρωποι παλεύαν για να ζήσουν, θέλαν να ζήσουν. Η στέρηση λοιπόν, οι πολύ μεγάλες απώλειες σε έναν υγιή ψυχισμό, κατά τη γνώμη μου, δημιουργούν μια ένταση εσωτερική
και μια ανάγκη επιβίωσης, η οποία τελικά έρχεται να καλύψει την απάθεια ή την ορμή του θανάτου. Mm-hmm. Να ξαναγυρίσουμε τώρα στον Νάρκισσο. Είναι το ίδιο με τον εγωπαθή και τον εγωιστή? Όχι. Ο πρωτογενής, όπως είπαμε, ο ναρκισσισμός, είναι μια απαραίτητη φάση που πρέπει να περάσουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό σε εκείνη την εποχή να αισθάνεται κανείς ότι η ανάγκη του αυτή για παντοδυναμία ικανοποιείται από τη μητέρα του. Στην πορεία βέβαια, όσο αν αυτό συνεχίσει να υπάρχει σε μεταγενέστερα στάδια της ψυχικής εξέλιξης, πλέον περνάμε σε αυτό που λέμε, ονομάζουμε δευτερογενή ίσως ναρκισσισμό, να το πούμε έτσι καταχρηστικά, δευτερογενής, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πλέον, ακριβώς επειδή έχει ναρκισσιστικά ελλείμματα στο πρώτο στάδιο, θέλει να τα καλύψει, δεν γίνεται συνειδητά αυτό συνήθως, θέλει να τα καλύψει όμως με μια ναρκισσιστική υπεραναπλήρωση, η οποία γίνει μια πάγια η στάση ζωής. Τότε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει σχέσεις, παρόλο που είναι ερωτικός, δεν μπορεί να κάνει σχέσεις, δεν υπακούει στον κανόνα της δέσμευσης, δεν μπορεί να υπακούσει, γιατί ακριβώς προέχει η κάλυψη των ατομικών του αναγκών και οποιαδήποτε άλλη δημιουργία σχέσης, για παράδειγμα γάμου, αμέσως, επειδή έχει το χαρακτήρα της δέσμευσης, λειτουργεί πολύ ανασταλτικά, τον τρομάζει, έχει πολύ μεγάλο φόβο και με αυτόν τον τρόπο προτιμάει να απουσιάζει το στοιχείο της ευθύνης κοινωνικής και ατομικής και της δέσμευσης στην προσωπική του ζωή. Έτσι λοιπόν, με το δευτερογενή ναρκισσισμό, έρχεται να πει στον εαυτό του ότι δεν χρειάζομαι εγώ τις δεσμεύσεις. Έτσι. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που το περιγράφουμε σαν ψυχικό φαινόμενο, ατομικό φαινόμενο, mm-hmm. τώρα έρχεται μια ολόκληρη κοινωνική κοινωνία, έρχεται ένας ολόκληρος, μια κοινωνικοπολιτική, έτσι, θέσμηση, να το στηρίξει σαν να είναι η κανονικότητα, σαν να είναι το επιβεβλημένο. Δηλαδή έρχεται η κοινωνία, αυτό που λέμε εικονιστική κοινωνία, έρχεται πια εικονιστική κοινωνία, η οποία πρωτοκαθεδρεί τα τελευταία 6 χρόνια. Εννοείται τα social media μέσα σε αυτό? Ναι, εννοώ ότι τα social media είναι απλά ένας τρόπος, είναι μια εκδήλωση μιας κοινωνίας η οποία έχει θεοποιήσει αυτό το δευτερογενή ναρκισσισμό. Τον έχει εξειδανικεύσει. Θέλω στο σημείο αυτό να κάνω μια ερώτηση. Είπατε ότι στην προσωπική ζωή δυσκολεύονται αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι είναι και άντρες και γυναίκες, να δεσμευτούν. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και ένας άνθρωπος ο οποίος παντρεύεται και μετά είναι πολυγαμικός, δεν μπορεί να μείνει σε έναν άνθρωπο? Γιατί σας είχα ακούσει σε μια εξαιρετική συνέντευξη στο κανάλι σας στο YouTube να λέτε ότι μονογαμικός είναι ο άνθρωπος και συγκεκριμένα ο άντρας, γιατί εκείνη τη στιγμή μιλάγατε για τον άντρα, που έχει πολύ καλή επαφή με το εσωτερικό κέντρο του εαυτού του. Ναι. Άρα, άμα δεσμευτεί, αυτό θέλω να ρωτήσω, είναι πολυγαμικός και για δεύτερο σκέλος, τι συμπεριφορά επιδεικνύει στην επαγγελματική του ζωή? Είναι ο εξουσιαστής, ο καταχρηστικός? Γιατί δεν μπορεί, λογικά θα συμπαρασύρει αυτή η παθογένεια της προσωπικότητας και το επαγγελματικό κομμάτι. Ναι, εκείνο που λέγαμε λοιπόν είναι ότι πάνω σε αυτό που λέτε, το θέμα είναι ότι αυτή η ψυχοπαθολογία πλέον, σαν αποτέλεσμα μιας ολόκληρης κοινωνικής προσπάθειας που γίνεται, δεν ξέρω, μάλλον γίνεται συνειδητά, μπορεί να γίνεται και σε κάποιο βαθμό συνειδητά, σαν να προάγεται ως μοντέλο ζωής ο άνθρωπος, σαν μοντέλο ελευθερίας και υγιούς αυτοσυγκρότησης. Το μοντέλο ενός ανθρώπου, άντρα ή γυναίκας, το οποίο αυτοεκπληρώνεται χωρίς να χρειαστεί χωρίς η δέσμευση να είναι ένα στοιχείο που είναι απαραίτητο σε αυτήν την αυτοεπλήρωση. Αυτό στέκει επιστημονικά. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αυτοπραγμάτωση χωρίς τη δέσμευση? Ας πούμε, εγώ πως το ακούω, δεν το πιστεύω. Πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όχι απλά δεν στέκει επιστημονικά, αλλά αν το καθένας, ένας άνθρωπος που έχει κάνει προσωπική ανάλυση ή ψυχοθεραπεία, το πρώτο πράγμα που θα διαπιστώσει είναι ότι, σε κάποιο επίπεδο τέλος πάντων θα το διαπιστώσει ίσως αργότερα στην ψυχοθεραπεία του, ότι όλη η προσπάθεια δημιουργικότητάς του, όλα τα προβλήματα στη ζωή του και κυρίως τα διασκεσιακά,
αλλά και το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να φτάσει στα βάθη του εαυτού που θα ήθελε ο ίδιος. Δηλαδή, η υπαρξιακή του ένδυα έχει να κάνει με το ότι έχει ανεπίγνωστά του εξιδανικεύσει ένα ναρκισιστικό τρόπο ζωής. Αυτό το καταλάβει. Τώρα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, έρχεται τώρα μία ολόκληρη, πώς να το πούμε έτσι, πολιτική, κοινωνική γραμμή, η οποία λέει ότι με βάση τη βιοτεχνολογία, για παράδειγμα, με βάση τον υπερανθρωπισμό ή τον μεταανθρωπισμό, το νέο μοντέλο ανθρώπου, το νέο ανθρωπολογικό μοντέλο, είναι κάποιος ο οποίος ό,τι κάνει στα social media θα κάνει και στην προσωπική του ζωή. Είτε αυτή είναι διαπροσωπική, είτε είναι η σχέση με τον εαυτό του. Δηλαδή, όπως αλλάζει στο Facebook, ας πούμε, γυρνάει τις αναρτήσεις και δεν στέκεται πουθενά, όπως δεν είναι ανάγκη να συγκεντρώνεται σε τίποτα, όπως δεν είναι ανάγκη να δεσμευτεί να διαβάσει ένα βιβλίο, όπως δεν είναι ανάγκη να δεσμευτεί να έχει μια σχέση μόνιμη, όπως δεν είναι ανάγκη να έχει ένα γάμο ο οποίος υπαγορεύεται σε κάποιες αξίες που μπορεί αυτός ο γάμος να έχει μια μακροχρόνια ισχύ. Έτσι, μπορώ να χωρίσω, να έχω 2-3 γάμους, 4 όσους θέλω, ή να μην έχω κανένα γάμο. Αυτό θεωρείται πια σαν απαραίτητο στοιχείο της αυτοεκπλήρωσης. Οπότε, πριν από 50-60 χρόνια, σε μια εποχή που θα το χαρακτηρίζαμε ως νεωτερική ή και ακόμα και στην πρώην νεωτερική εποχή, υπήρχαν κάποια αξιακά συστήματα που θέσμιζαν πια την δέσμευση σαν βασικό στοιχείο της αυτοολοκλήρωσης. Είτε αυτή η δέσμευση ήταν μέσα στην κοινότητα, είτε αυτή η δέσμευση ήταν στην οικογένεια, στην πυρηνική οικογένεια, έτσι φροντίζοντας ο ένας τον άλλον. Ακούγεται σωστό αυτό, έχει λογική. Γιατί, να σας πω, άκουγα και να το λένε και στο εξωτερικό αυτό, δηλαδή, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι απλώς ότι δεν μπορούν να δεσμευτούν απέναντι σε έναν άλλο άνθρωπο. Δεν μπορούν να δεσμευτούν απέναντι σε τίποτα. Αλλάζουν δουλειές, αλλάζουν θρησκείες, αλλάζουν τα πάντα. Σαν να μην μπορούν να εστιάσουν πουθενά. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ακριβώς αυτό. Αυτή η κουλτούρα, λοιπόν, της μετακύλησης της ατομικής υποχρέωσης, είτε στη δημιουργικότητα είτε στην ανευθυνότητα, το θέμα είναι ότι καλλιεργείται παντού. Ακόμα, ας πούμε, και στην Αμερικάνικη Σχολή της Ψυχοθεραπείας, πριν από αρκετά χρόνια, υπήρχε η εντύπωση ότι ο ψυχοθεραπευτής θα πρέπει να βοηθήσει τον άνθρωπο να ρίχνει το σφάλμα στους γονείς του ή σε κάποιους άλλους. Δηλαδή, υπήρχε ένα μοντέλο που έλεγε ότι θα ξεκινάω ψυχοθεραπεία με σκοπό να ανδρώσω ένα υγιές εγώ. Αυτό είναι σωστό. Για να ανδρώσει κανείς ένα υγιές εγώ, όντως πρέπει να έρθει σε επαφή, έτσι, με τα πιο ζωφερά του αρνητικά συναισθήματα, στα οποία σίγουρα εμπλέκονται, όπως είπαμε και πριν, οι γονείς του. Έτσι, έχει δηλαδή κάποια τραύματα που πολύ σωστό είναι να τα δει, να τα ψηλαφίσει όλα αυτά μέσα στην ψυχοθεραπεία και από εκεί πέρα να αισθανθεί ότι έχει το δικαίωμα να τα αφήσει πίσω. Να έχει τον θεραπευτή σαν ένα μοντέλο ενσυναίσθησης, κατανόησης και αποδοχής και σιγά σιγά αυτό το μοντέλο να το ενσωματώσει ο ίδιος σαν να είναι κάτι που ο ίδιος, δηλαδή να γίνει ένας, πώς λέμε, πατέρας ή μητέρα του εαυτού του με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αισθάνεται αρκετά ότι έχει φτιάξει ένα εγώ μέσω της ψυχοθεραπείας, το οποίο είναι υγιές, είναι δυνατό και μπορεί να λέει ναι, μπορεί να λέει και όχι. Επειδή μπορεί να λέει όχι, μπορεί να λέει και σωστά ναι. Οπότε σίγουρα θα έρθει σε επαφή με επιθετικότητα, με συγκρουσιακότητα, με μίσος ίσως και θυμούς που έχει για τους προπάτορές του και θα διαπραγματευτεί με θεραπεία. Αλλά πολλές φορές όταν γίνεται αποκλειστικά ο στόχος μιας ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης αυτή η καλλιέργεια συστηματική αυτού του δευτερογενούς ναρκισισμού, δηλαδή ότι θα παραμένει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση στην οποία είναι το κέντρο εντός εισαγωγικών του σύμπαντος και οι άλλοι είναι ενοχλήσεις σχεδόν. Η σχέση με τους άλλους είναι ενοχλητική στο βαθμό που δεν καλύπτουν εμένα τις ανάγκες. Ό,τι άλλαξε σε ακαδημαϊκό επίπεδο, δηλαδή παλαιότερα δεν ήταν αυτή η μεθοδολογία, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό νομίζω πολύ αυτή η τάση που ξεκίνησε από την Αμερικάνικη ψυχοθεραπεία στη δεκαετία του 80-90 και υπάρχει ακόμα και στις αντάσεις σε πολλούς θεραπευτές,
Εντάξει, έχει πολλές ερμηνείες, αλλά μία κακά τη γνώμη μου είναι αυτή η ανάγκη αποτείναξης των παραδοσιακών θεσμών, των παραδοσιακών κινήτρων, έτσι, μιας παραδοσιακής κοινωνίας, η οποία μας φορούσε καπέλο την υποχρέωση σαν προαπαιτούμενο ζωής. Οπότε έρχεται αυτή έτσι, η επανάσταση να τα διαλύσει όλα και εκεί πάνω ενισχύεται ας πούμε, το ατομοκεντρικό μοντέλο και λέμε ότι εγώ είμαι και το κέντρο του τσίποτα. Τελείωσε. Οποιοδήποτε αντιστέκεται στις αναρχιστικές μου ανάγκες θα το βάλω από κάτω να τζακίσω. Έτσι όμως δημιουργούμε συνεχώς προσωπικότητες, ανθρώπους, οι οποίοι πνίγονται μέσα σε αυτό που ονομάζουν αυτάρκεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αυτάρκης. Άρα ούτε αυτό δίνει χαρά αυτό το ναρκισσιστικό μοντέλο. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό θέλω να φτάσω. Ότι τώρα είμαστε σε ένα σημείο, βλέπετε, και λέμε ότι αυτό φταίει η πανδημία, φταίει η κρίση, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Δηλαδή αποδίδουμε σε εξωτερικές συνθήκες και δεν κοιτάμε καθόλου πώς διαμορφώθηκε αυτή η εσωτερική συνθήκη στην οποία είμαστε σε αδιέξοδο. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, τις ευθύνες πρέπει να τα ζητήσει σίγουρα κανείς τον εαυτό του ένα, αλλά και να δει ότι αυτά που τον βολεύουν ψυχικά δεν τον εξυπηρετούν στο να έχει καλές σχέσεις με τους άλλους. Όταν κάποιος σου λέει, είτε αυτός είναι θεραπευτής, είτε είναι η μαμά σου, είτε είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι η διαφήμιση, είτε είναι η νοοτροπία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι τα κοινωνικά δίκτυα, ότι εσύ μόνο είσαι αρκετός για να είσαι καλά, εδώ η βάρκα μπάζει. Θα πνιγούμε όλοι. Έτσι. Αν κρίνετε από την προσωπική σας ζωή, ο καθένας την προσωπική του, πόσο αισθάνεται πνιγμένος από την ανάγκη του συνεχώς να αυτοδικαιώνεται. Καταρχάς, εγώ νιώθω ότι έτσι νιώθει μόνος. Πολύ σωστά. Αυτή είναι μια άλλη τώρα πολύ σημαντική έννοια που βάζετε, είναι της μοναξιάς. Ο καλύτερος τρόπος να αισθάνεται κανείς σίγουρα και αμετακίνητα μόνος είναι να έχει πάντα δίκιο. Μας έφαγε το δίκιο μας. Πολύ μοναξιά. Πολύ μοναξιά το δίκιο. Το δίκιο σημαίνει αυτοδικαίωση. Δηλαδή, εγώ δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω να με δικαιώνεις. Θα βρω κάποιον να με δικαιώνει. Βλέπετε τώρα η ζωοφιλία, ας πούμε, γίνεται χαμός. Ο καθένας έχει ένα σκύλο, δύο σκύλους, τρεις σκύλους, τέσσερις γάτες κλπ. Τα ζώα είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Δεν φέρνουν αντίρρηση, γι' αυτό τα προτιμάνε. Πολύ σωστά. Τα ζώα λοιπόν είναι υπέροχοι σύντροφοι, αλλά δεν είναι σύντροφοι. Δηλαδή, με ποια έννοια. Η συντροφικότητα, η ανθρωπινότητα προϋποθέτει διάλογο, προϋποθέτει σύγκρουση. Προϋποθέτει την ικανότητά μας να ανταπεξέλθουμε σε συγκρούσεις και εσωτερικές και διασχεσιακές. Εδώ τώρα πια δεν τορμάει κανείς να πει κάτι. Αν το πει κάτι δημοσίως και δεν είναι political correct, θα κοιτάξουν να τον φάνε όλοι. Δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει διάλογος. Επίσης, ένα άλλο πολύ σοβαρό που ξεχάσαμε να το πούμε είναι ότι η συγκρουσιακότητα, όπως το πένθος, όπως ο θάνατος, όπως η απώλεια, σε αυτή τη μετανοητερική κοινωνία που αυτοθαυμάζεται μέσα στον ναρκισισμό της, είναι απαγορευμένες ως έννοιες. Δεν είναι επιτρεπτές. Το μόνο που επιτρέπεται στη σημερινή κοινωνία είναι ότι όλα επιτρέπονται. Όλα τα άλλα απαγορεύονται. Το μόνο που απαγορεύεται είναι το απαγορεύεται. Όλα τα άλλα επιτρέπονται. Να βάλω στο σημείο αυτό μια άλλη παράμετρο. Δεν ξέρω άμα είναι αυθαίρετη να με διορθώσετε. Νιώθω. Τώρα νομίζω του Νίτσε είχα διαβάσει ένα ρητό. Ότι δεν μπορεί να φανταστεί κανένα ρόλο τόσο σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου όσο αυτό του πατρός, του πατέρα. Υπάρχει περίπτωση επειδή οι άντρες δουλεύουν πάρα πολύ και λείπουν από το σπίτι. Γι' αυτό το λόγο να λείπουν και τα όρια. Κάπως να βάλουμε και τον πατέρα μέσα. Μην νομίζουν ότι όλοι είναι για τη μάνα. Σωστά. Αυτό τώρα το ζήτημα του πατέρα είναι πολύ μεγάλο. Αυτό που είπατε τώρα ότι είναι μια έκφανση μόνο, έτσι, ότι ο πατέρας λείπει. Ο πατέρας έχει αμφισβητηθεί εδώ και πολλά χρόνια, σαν πρότυπο. Το σύμβολο του πατέρα είναι το σύμβολο του νόμου. Mm. Ο νόμος στη μετανοητική εποχή, είναι ακριβώς αυτό που θίξαμε και πριν, έχει αμφισβητηθεί απόλυτα. Η εξουσία και ο νόμος αμφισβητούνται απόλυτα. Ως ακριβώς συνέπεια αυτής της αμφισβήτησης είναι η καλλιέργεια του ετσιθελισμού, της αυτοδικαίωσης και της πεποίθησης ότι όλα μπορώ να τα κάνω χωρίς τον νόμο, χωρίς το δίκαιο,
χωρίς τον κανόνα. Νόμος, κανόνας, δίκαιο, πατέρας ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα μας λένε, δεν το λέω εγώ, τα ίδια τα πράγματα έρχονται να μας πούνε, ότι αυτός η εμπιστοσύνη σήμερα στον υπεράνθρωπο, γιατί είμαστε σε αυτή την φάση του υπερανθρώπου, μας αφαιρεί πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μας δίνει. Εμείς σήμερα έχουμε τα γκατζετάκια μας, όλοι ο καθένας, με μια τεράστια προοπτική αναβάθμισης βιολογικής ή ψυχικής με βάση το μετανθρωπισμό της ανθρώπινης νομοτέλειας, δηλαδή του ανθρώπινου συστήματος, με βάση τεχνολογία, και νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν χρειαζόμαστε τον Θεό, τον Πατέρα, δηλαδή ο Πατέρας Θεός, δεν χρειαζόμαστε τον Πατέρα, είμαστε σχεδόν εντελώς αυτάρκης ψυχοπνευματικά, βιολογικά, τεχνολογικά, κοινωνικά, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι, είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Βλέπω όμως ότι και οι πατέρες, έτσι από φίλους μου, δεν ασκούν το ρόλο που θα έπρεπε. Στο παραμικρό κάνουν πίσω και λένε τώρα το παιδί έχει ερεθίσματα στην τρίτη δημοτικού από τους συμμαθητές, σαν να αποδέχονται έναν δευτερεύοντα ρόλο στη ζωή του παιδιού. Πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν τώρα στο πιο μικρό επίπεδο των σχέσεων, να φύγουμε λίγο από ένα μακρό επίπεδο και πάμε στο μικρό επίπεδο. Και πράγματι, η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια, κάποτε υπήρχε εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν σαφή ρόλο. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που αυτό διευρύνεται και στα δύο φύλλα. Δηλαδή, ο πατέρας, ο άντρας είναι πολύ μπερδεμένος, πάρα πολύ, εδώ και αρκετά χρόνια, μάλιστα έλεγα και δεκαετίες. Γιατί? Είναι πολύ μπερδεμένος γιατί απ' τη μία συλλογικά, όπως είπαμε, η πατρότητα έχει αμφισβητηθεί και θεωρείται κάτι αναχρονιστικό. Από την άλλη, η ανάγκη μας να δώσουμε ίσες ευκαιρίες και στα δύο φύλλα, σαν κοινωνία, σε αυτή τη μετανοητερική εποχή, έχει οδηγήσει τις γυναίκες στο να πάρουν τα ηνία στα χέρια τους, να μπουν στην παραγωγή με έναν τρόπο πολύ δυναμικό, σχεδόν ισοδύναμο με αυτόν των ανδρών, αν και υπάρχουν αντιρρήσεις αυτό που λέω, πάρα πολλές και ίσως δικαιολογημένες. Ο άντρας, επειδή ακριβώς οι άντρες για να γίνουν άντρες χρειάζονται ένα πατέρα. Οι πατεράδες μας περάσαν εποχές στις οποίες η πατρότητα ήταν ήδη αποδυναμωμένη. Δεν μπορεί ένας άντρας να γίνει άντρας από μια γυναίκα, ποτέ. Ο άντρας χρειάζεται να, για να μπορέσει να φύγει από το βρακί της μαμάς του, θα πρέπει να έχει ένα αντρικό πρότυπο, μια συντροφιά. Κάποιον που να μπορεί να του μοιάσει, κάποιον που είναι και πρότυπο, αλλά είναι και πρότυπο σχέσης, δηλαδή έχει μια υγιή σχέση με τη μαμά. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας, σύντροφος άντρας, δηλαδή είναι κοντά στο παιδί, κοντά στο αγόρι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο άντρας δεν αισθάνεται πολύ αμήχανα με τον αντρικό ρόλο και με τον πατρικό ρόλο, πάρα πολύ αμήχανα. Αυτή η αμηχανία λοιπόν έχει οδηγήσει στην Ελλάδα πάρα πολλούς άντρες να σμπρώξουν την ευθύνη της πατρότητας σε μια υπερμητρότητα. Δηλαδή, από τη μία, αυτά σημαίνει δύο πράγματα. Από τη μία, να δώσουν τον μπαλάκι στη μαμά, η οποία, άλλο που δεν ήθελε, να πάρει μια υπερεξουσία, έτσι, και γίνονται μαμόθρευτο, όπως λέει το αγόρι, γίνεται μαμόθρευτο, έτσι, με την κακή έννοια. Και από την άλλη, ο ίδιος να είναι σε ένα, επειδή ο ίδιος είναι σαφής στον βράδο τον πατρικό ρόλο, ότι είναι πατρότητα, γιατί ο ίδιος δεν έχει πάρει θέση ανάμεσα στο πόσο δικαιούται τον νόμο, ο νόμος αμφισβητείται όχι μόνο συλλογικά, αλλά και από τον ίδιο τον πατέρα. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα εγώ το παιδί μου να του πω κάτι, να τον απαγορεύσω κάτι πια. Η απαγόρευση. Από τη φύση το έχει αυτό. Είναι φυσικό του δικαίωμα. Είναι παιδί του. Κι όμως υπάρχει αντίληψη και πολύ σωστά ότι το ζήτημα αυτό της πατρότητας και της μητρότητας σε κάποιο βαθμό είναι κοινωνικά καθοριζόμενο. Πολιτικοκοινωνικά θα έλεγα καθοριζόμενο. Δηλαδή, καταρχάς ένα πολύ βασικό σημείο είναι ότι σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία η εκπαίδευση, οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης, καθορίζεται από την καρτεσιανή αρχή του κόγκιτο. Δηλαδή, σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Αν από τη στιγμή που σκέφτομαι και κατανοώ, αυτή είναι η επαρκής προϋπόθεση
για να είμαι ολοκληρωμένος. Είναι επαρκής της γνώσης και της επίγνωσης. Επαρκής προϋπόθεση γνώσης και επίγνωσης. Ζούμε σε μια κοινωνία λοιπόν που αμφισβητεί πάρα πολύ θεμελιακά το βίωμα της σχέσης σαν προϋπόθεση της γνώσης. Αυτό για μένα είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή πιο απλά, δεν μπορώ να μάθω τίποτα, κατά δική μου ταπεινή άποψη, τίποτα δεν μπορώ να μάθω από ένα σύστημα παιδείας, συστηματικής παιδείας, κρατικής, η οποία έχει καταντήσει να είναι μόνο εκπαίδευση. Γιατί το λέω καταντήσει? Καταντήσει σημαίνει ότι η παιδεία, έτσι, είναι κάτι που αφορά συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα αξιακά θέματα. Σήμερα η μόνη αξιακή τοποθέτηση της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι ότι η πληροφόρηση και η ενημέρωση είναι αρκετές σαν προϋποθέσεις για ένα παιδί ώστε να γίνει αυτό που λέμε ένας αποτελεσματικός καλός πολίτης. Το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι τεράστιο σφάλμα. Δηλαδή είναι εξαιρετικά μονομερής μια τέτοια παιδεία. Δεν θεωρείται πια παιδεία, είναι μια εκπαίδευση. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται σαν ρομπότ. Τα κανονιστικά συστήματα αμφισβητούνται. Η πατρότητα έχει διαρριχθεί εδώ και πολύ καιρό, η σαφήνειά της. Η μητρότητα, επίσης με την παραδοσιακή της μορφή, έχει μπάζει από παντού νερά. Ζούμε με το πρόσχημα λοιπόν ότι αμφισβητούμε τον κανόνα σαν απόλυτα σημαντικό για να μπορέσουμε να είμαστε κάποιοι, έχουμε φύγει και έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Αυτή τη στιγμή επικρατεί η προσκόλλησή μας στο πρόσκυρο, το εφήμερο, σαν να είναι η μοναδική η αξιακή μας προτεραιότητα. Αυτό δεν γίνεται ατομικά μόνο, γίνεται και κοινωνικά. Έτσι. Παράδειγμα, πάρετε το Facebook, πάρετε τα μέσα, όλα αυτά τα μέσα, ας πούμε. Τι γίνεται? Σε αυτά τα μέσα διαφημίζουμε έναν εαυτό. Έτσι. Δηλαδή προβάλλουμε έναν εαυτό και στην πραγματικότητα ξεχάσαμε ποιοι είμαστε. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι και τα παιδιά βαριούνται πολύ εύκολα. Δηλαδή στα καράβια το καλοκαίρι, στις διακοπές, ούτε δίνουν σημασία στους γονείς να πούνε «Α, περνάει ένας γλάρος». Είναι με ένα playboy, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά τα πράγματα που παίζουν, και δεν δίνουν σημασία γύρω τους. Πολύ ωραία κάνετε και μου το λέτε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά είναι αντανακλάσεις αυτού που είμαστε εμείς, αλλά σε ένα πιο άμεσο και αυθεντικό επίπεδο. Δηλαδή ο καθένας μας κρύβει ένα παιδί. Το παιδί γίνεται αυτό που το επιτρέπουμε να γίνει. Όταν εμείς δεν έχουμε, σαν ενήλικες εντός εισαγωγικών, δεν έχουμε σαφείς αξιακές τοποθετήσεις και το μόνο μας τέτοιο είναι, ας πούμε, να ασχολούμαστε με το ίντερνετ για παράδειγμα. Έτσι. Να αυτοεκπληρωνόμαστε μέσα από το να περάσει ο χρόνος ευχάριστα, ειδονικά, ανέμελα, αλλά ανοηματοδότητα, εννοείται ότι το παιδί μας θα είναι σε αδιέξοδο. Ο μόνος τρόπος να καλύψει το αδιέξοδό του είναι να έχει το τάμπλετ ή το κινητό. Τα παιδιά απαγορεύεται να βαριούνται σήμερα. Ζούμε σε μια κοινωνία που τα παιδιά απαγορεύονται να βαριούνται. Και εμείς απαγορεύεται να βαριόμαστε. Το θεωρούμε κακό. Όπως το ίδιο. Είναι κακό, επιστημονικά. Είναι εξαιρετικά απαραίτητη ενός δημιουργικού ανθρώπου, είναι απαραίτητο το στοιχείο της βαρεμάρας. Η βαρεμάρα, ας ακολουθήσουμε τη συλλογιστική, ότι η έλλειψη και η στέρηση είναι το βασικό για να πατήσουμε, για να εξελιχθούμε σαν δημιουργικά όντα, το ίδιο ακριβώς είναι και η βαρεμάρα. Η βαρεμάρα τι είναι? Είναι αυτή τη στιγμή δεν έχω στόχο. Ένας ορισμός της ψυχανάλυσης παλαιότερος, που συμφωνώ πάρα πολύ, είναι η επανεκπαίδευση στο φαινομενικά άσκοπο και τυχαίο. Δηλαδή, η βαρεμάρα αυτή τη στιγμή, ειδικά με αυτούς τους τρόπους, τα γκατζετάκια που έχουμε, θεωρείται σαν σχεδόν αμαρτία. Δηλαδή, όπως ο θάνατος θεωρείται κάτι που δεν πρέπει να μιλάμε γι' αυτό, αν μπορούμε, με βάση τον υπερανθρωπισμό, είναι αμάρτημα ο θάνατος, είναι κάτι που πρέπει να το εξαλείψουμε, και προς τα εκεί κινείται ο υπερανθρωπισμός, στην κατάργηση του θανάτου. Δηλαδή, ο σκοπός του είναι ο θάνατος, να μην υπάρχει θάνατος και να είμαστε αθάνατοι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό πάντως. Όλες οι έρευνες των τελευταίων χρονών και σε πολύ μεγάλα ερευνητικά κέντρα των υπερανθρωπιστών ασχολούνται ακριβώς με αυτό. Στο να, σε κάποια χρόνια, να καταργηθεί η αρρώστια σαν απλά επιπλοκή βιολογική, και ώστε να μην υπάρχει θάνατος. Δηλαδή, να φτάσουμε στο μέλλον να οι άνθρωποι να είναι αθάνατοι βιολογικά. Αυτό έχει τώρα τεράστιες υπαρξιακές, ηθικές,
ψυχικές προεκτάσεις που αν ξεκινήσουμε με θέμα πολύ μεγάλων συζητήσεων. Και είναι και το θρησκευτικό. Δηλαδή, πολλοί πάντα θα πιστεύουμε ότι πεθαίνει ο άνθρωπος να πάει στην αιώνια ζωή. Ότι δεν είναι εδώ αυτή. Ακριβώς, επειδή όπως είπαμε, ο πατέρας, ο Θεός καταργείται, αφού εγώ είμαι Θεός πια. Εγώ είμαι Θεός, γιατί είμαι Θεός. Όχι, τα καταφέρνω όλα. Βλέπεις, είμαι ένας υπερανθρωπιστής. Τα καταφέρνω όλα. Έχει μια σειρά από επιπτώσεις, δηλαδή ένα ντόμινο effect αυτό τώρα. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν πιστεύω σε κάποιο, δεν πιστεύω στον νόμο. Έχω καταργήσει μέσα μου την σημασία και την αξία του νόμου. Του πατέρα. Ο Θεός δεν υπάρχει, γιατί δεν δέχομαι κάποιον να μου καθορίζει το κανονιστικό πλαίσιο που θα ζω. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος εγώ, έτσι λέω. Έτσι, μιλάω τώρα συλλογικά που σκεφτόμαστε. Λοιπόν, όχι, εγώ θα καταφέρω να γίνω αθάνατος, αφού δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ονειότητα. Δεν υπάρχει το μετά. Είναι αυτό που ζούμε. Είμαι ένα σώμα το οποίο μάλιστα δεν έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί μπορώ να το ρυθμίσω έτσι ώστε να μην το έχω ανάγκη. Έτσι λέει ο υπερανθρωπισμός. Οπότε δεν θα χρειαστώ σε λίγο το σώμα. Δηλαδή, πώς το λένε, υπάρχει ένα project τώρα αυτή τη στιγμή υπερεφής τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία σε κάποια χρόνια υπάρχει το σχέδιο όλος ο ανθρώπινος ψυχισμός, η νόηση για τους για τους υπερανθρωπιστές, η νόηση και το ψυχικό κομμάτι ταυτίζονται. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούν να μεταλλαδευτούν, να περάσουν σε έναν υπολογιστή, από την γλυκερία να φύγουν και να πάνε στον υπολογιστή, και έτσι θα ζει αιώνια η γλυκερία σε κάποιο σύστημα έξω από το σώμα της. Πάντως νιώθω ότι αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό ή σε κάθε περίπτωση και λόγω της νομικής, ας πούμε, που έχω σπουδάσει, πιστεύω ότι θα πρέπει να μπει ένα φρένο σε επίπεδο βιοειθικής, τεχνοειθικής, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι σωστό να περάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα συζήτησης αυτό. Εγώ προσωπικά, όπως καταλάβατε ήδη, είμαι αντίθετος σε όλο αυτό το μεταανθρωπιστικό ιδεώδες, για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι έχει τη βάση του σε μια ναρκισιστική ιδέα αυτοθέωσης. Οπότε στην πραγματικότητα υπάρχει ένα άλλο αξίωμα που το βλέπω εγώ στην ψυχή του ανθρώπου, είναι ότι όταν κάποιος δεν έχει Θεό, δεν πιστεύει δηλαδή σε κάτι στο απόλυτο που τον υπερβαίνει, αναγκάζεται να θεωρήσει τον εαυτό του ως Θεό. Είναι δηλαδή αναγκαστικό να αυτοθεωθώ. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό είναι πολύ κακό για ένα βασικό λόγο, ότι δεν έχω το στοιχείο αυτής της υπαρξιακής ένδυας που μου επιτρέπει να αναπτύξω το δυναμικό μου. Δηλαδή, αν εγώ δεν έχω ένα Θεό στον οποίο μπορώ να απευθυνθώ, να κοιτάξω σε εκείνον κάτι που με υπερβαίνει απόλυτα, δεν έχω τη δυναμική, το ερωτικό ενδιαφέρον να τεντωθώ σε ένα δυναμικό που ακόμα δεν το βλέπω, αλλά είναι υποσχόμενο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν γίνεται. Οπότε ο άνθρωπος συρρυκνώνεται μέσα από αυτήν την αυτοθέωση, στην πραγματικότητα, ψυχικά, υπαρξιακά, συρρυκνώνεται, και τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά περισσότερα από αυτά που λύνει. Στα 5 λεπτά που μας απομένουν, θέλω να πείτε σε όσους ανθρώπους έτσι μας παρακολουθούν καλοπροαίρετα τόση ώρα, πλην του κομματιού της ψυχοθεραπείας και τα λοιπά, που ο καθένας το ξέρει για τον εαυτό του και ξέρει πού να αποταθεί, τι μπορούν να κάνουν στην καθημερινότητά τους για να έχουν έτσι μια καλή εσωτερική επαφή και γαλήνη, αν μπορούν. Η αλήθεια είναι ότι αυτές έτσι οι εργαλειακές τοποθετήσεις του τύπου να πούμε δύο λόγια κάτι που χρειάζεται χρόνια ενδοσκόπησης, με βρίσκουν αντίθετο. Mm-hmm. Αλλά αν ήταν έτσι να πω κάτι, θα ήταν ειδικά στους νέους ανθρώπους να κινηθούν αντίθετα σε όλο αυτό το ρεύμα. Στο ρεύμα δηλαδή, αυτό το απόλυτα αντιερωτικό ρεύμα μιας ανθρωπότητας που πιστεύει στην αυτοθέωση, να κινηθούν αντίθετα. Δηλαδή ουσιαστικά να μπορέσουν να στρέψουν το βλέμμα στις εσωτερικές τους εμπειρίες μέσα στην καθημερινότητα και να χρησιμοποιήσουν όποιες εσωτερικές εμπειρίες έχουν για να αναπτυχθούν. Να πιστεύουν στις σχέσεις, να βάλουν στην άκρη αυτή τους την ανάγκη να ασχολούνται με γκατζετάκια, γιατί στην πραγματικότητα το πρόβλημα με όλα αυτά είναι ότι γεμίζεις το κενό
με κάτι που είναι ψευδεπίγραφο. Και έχεις την αίσθηση, όπως ακριβώς όταν πεινάς και τρως συνέχεια γαριδάκια, ότι χόρτασες. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, αν δεν βάλω εγώ, μια κοινωνία δεν μου βάζει περιορισμούς. Μια οικογένεια δεν μου βάζει πια περιορισμούς. Ένα σχολείο δεν μου βάζει κανένα περιορισμό. Πέρα από τα νομοτελειακά της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Θα πρέπει να βρω τρόπο να κατανοήσω σαν νέος ότι εγώ μου είναι απαραίτητη να αυτοπεριορίζομαι. Έτσι, αν αρχίζω να αυτοπεριορίζομαι, αυτό θα σημαίνει μια. Θα δημιουργήσω μια όση, όπως το ελαττήριο, όταν το πιέζεις, έχει μια δυναμική να εκτιναχθεί και να φτάσει στο πραγματικό του δυναμικό. Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί αυτή η τάση. Δηλαδή, αν εγώ αρχίζω πια να βάζω κανόνες και στην προσωπική μου ζωή, να αρχίζω να δεσμεύομαι, να παίρνω την ευθύνη του εαυτού μου, να υφίσταμαι τις συνέπειες των πράξεών μου και των επιλογών μου, έτσι θα καταλάβω ποιος είμαι. Είναι πολύ δύσκολο σε μια κοινωνία που όλα τα αφήνει ελεύθερα, ανοιχτά, ασαφή, να βρω έναν τρόπο να βάλω ένα μπούσουλα στη ζωή μου. Αλλά αφού δεν μου το δίνει κανένας πια τον μπούσουλα, θα πρέπει εγώ να τον βάλω μόνο στον εαυτό μου. Και τότε θα δω ότι γίνομαι πολύ ευτυχέστερος στην καθημερινότητά μου. Όταν δεσμεύομαι εγώ στις σχέσεις μου, όταν δεσμεύομαι στην εσωτερική δουλειά που κάνω με τον εαυτό μου, στην πραγματικότητα τι κάνω. Ανοίγω το χώρο σε καινούριους τρόπους. Ανοίγω την ψυχή μου σε καινούριους τρόπους. Είναι να κατανοήσω εγώ προσωπικά ότι είναι γαριδάκια, τι είναι ψευδεπίγραφο στη ζωή μου. Να το κατανοήσω, να το δω. Η ελπίδα ξεκινάει από αυτήν το σημείο της εσωτερικής απόγνωσης. Δηλαδή να νιώσω ότι δεν έχει πια τίποτα νόημα. Όταν ένα παιδί έρχεται και μου λέει δεν έχει τίποτα νόημα. Σας το λένε αυτό, ε. Ναι, δεν είναι, και είναι πάρα πολύ ωραίο να τα πει κανείς. Ένα παιδί, ένας έφηβος, ένας νέος, έρχεται και μου λέει δεν έχει πια τίποτα νόημα. Δεν είναι μελαγχολικό αυτό να το ακούει κανείς από ένα νέο άνθρωπο? Είναι εξαιρετικό για μένα. Γιατί είναι εξαιρετικό? Γιατί ένας πραγματικά αισιόδοξος πρέπει να είναι απεσιόδοξος. Και όταν φτάσει μέσω του άνθρωπου στο σημείο να πει ότι αυτό δεν μου αρκεί, αυτό δεν το θέλω, δεν είναι αυτή η ζωή που ζω. Αυτό είναι το αφετηριακό σημείο για να ξεκινήσει να ψάξει να βρει τι είναι αυτό που θα τον θρέψει ψυχοπνευματικά. Άρα η απελπισία είναι προαπαιτούμενο για την ψυχική απελευθέρωση. Θα το λέγαμε, η ελληνική γλώσσα είναι καταπληκτική, θα λέγαμε η απόγνωση. Δηλαδή όταν η υπάρχουσα γνώση δεν με πληρεί, αυτό που εγώ θεωρώ γνώση τέλος πάντων, μου φαίνεται ότι είναι κάτι που δεν πληρώνει την ψυχή μου, τότε θα τεντώσω το χέρι μου σε κάποια άλλη κατεύθυνση από αυτά που μου σερβίρεται στη νέα εποχή αυτή εδώ που ζούμε. Και τότε θα βρω την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι πρόσωπο. Πω, τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό για να κλείσουμε έτσι. Άρα, εν τέλει, το κλειδί της ευτυχίας βρίσκεται μέσα μας για να ανοίξουμε όλα αυτά που πρέπει και να. Απόλυτα. Τα μοιραστούμε μάλλον με κάποιον άλλον. Είμαστε πολύ περισσότερο πλούσιοι από ό,τι καν μπορούμε να φανταστούμε. Ο πλούτος μας είναι συγκλονιστικός. Απλά το μόνο που χρειάζεται είναι να έρθουμε σε επαφή με αυτή την βαθιά άγνοια του πλούτου μας και να τον ζητήσουμε να τον βρούμε, τίποτα άλλο. Να ολοκληρώσουμε με το μήνυμά σας και πραγματικά δεσμεύομαι να σας έχουμε και σε άλλες εκπομπές, να αναλύσουμε και άλλα ζητήματα, κύριε Βασιλιάδη. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά πάρα πολύ θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.